Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, ο Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε άλλο ένα eBay unboxing, το οποίο ξέρω ότι σας αρέσει και αρέσει εμένα να τα ανοίγω αυτά τα πακετάκια. Επειδή δεν έχω πάρει πολλά πράγματα, τα μάζευα λίγο καμιά εβδομάδα τώρα, ο αδερφός μου έχει φάει, ανοίξε τα, δεν μπορώ να περιμένω. Οπότε σήμερα με απειλούσε και μου λέει ανοίξε τα, αλλιώς θα τα σκίσω την ώρα που κοιμάσαι. Οπότε τι να κάνω, έπρεπε να τα ανοίξω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο. Να σας πω την αλήθεια, πραγματικά έχω να τσεκάρω το λογαριασμό μου στο eBay κάνα δύο εβδομάδες και ούτε καν. Πραγματικά, κάθε φορά που τα ανοίγω, ξεχνάω τι έχω παραγγείλει και τι έχω πάρει. Οπότε πάμε μαζί να δούμε τι έχω πάρει. Το πρώτο πακέτο και για να δω ποιος θα κερδίσει σήμερα, εγώ ή ο αδερφός μου στα προϊόντα. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε, παιδιά, είναι αυτό εδώ. Ούτε καν έχω ιδέα τι είναι. Πάμε να δούμε. Fragile λέει. Τώρα, τι έχει από κάτω. Το μεταξύ σήμερα μου αρέσει, βρήκαν όλοι να περάσουν απ' έξω τώρα. Αν δεν ξέρω αν ακούσατε, περνούσε και ένας γύφτος που πουλούσε καρέκλες και διάφορα πράγματα ωραία. Τέλος πάντων, είναι η μέρα μου φαίνεται. Πριν ο γείτονας έκοβε με τροχό κάνα δύο ώρες. Anyway, λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Τι στο καλό έχει μέσα. Λοιπόν, για να δούμε. Το σχήμα του φαίνεται αρκετά περίεργο. Και αρκετά καλοφτιαγμένο. Παλεύοντας με τα πακέτα. Τι στο καλό έχουν κάνει εδώ και πάδες. Τι έχει μέσα και είναι τόσο καλά φυλαγμένο. Σοβαρά τώρα. You must be... Ναι. Δηλαδή σοβαρά τώρα. Λοιπόν, για όσους... Αυτό είναι το αδερφό μου, δεν είναι δικό μου. Είναι ένα γλαστράκι προκειμένου θέλει να βάλει κάποια υδρόβια φυτά μέσα στον ιδρύο του και χρειάζεται ένα γλαστράκι για να μπορέσει να τακτοποιήσει. Ξέρω τι να πω. Anyway. Τι πάει παίρνει αυτό το παιδί. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο τι έχει πραγματικά. Τι άλλο θα δω. Πραγματικά σήμερα δεν ξέρω τι πρόκειται να δούμε ακόμα. Α, ναι. Λοιπόν, άσχετο και το μαχαίρι από το eBay είναι, παρεπιπτόντως. 4 ευρώ. Αρκετά καλό. Το συγκεκριμένο, παιδιά, όπως βλέπετε, είναι δύο φώτα LED, τα οποία τα τοποθετούμε όπου θέλουμε. Έχει και αυτοκόλλητο από πίσω, ώστε να τα κολλήσεις όπου θέλεις εσύ. Είναι αρκετά ωραίο, θα έλεγα, αρκετά πρακτικό. Αν εστιάσει κιόλας η κάμερα θα ήμουν ακόμα πιο ευτυχισμένος. Και επειδή σας έχω πει ότι ασχολούμαστε με εφαρμογές για λεντοτενίες και κρυφό φωτισμό και ωραία πραγματάκια, ευκαιρία ήταν, το βρήκαμε σε πολύ καλή τιμή σε ένα πληστηριασμό και το τσιμπήσαμε με 50 λεπτά κάπου τόσο. Λοιπόν, αυτό πάει και για τους δυο μας, οπότε εδώ είμαστε σοπαλία. Πρέπει να βάλω και ένα counter να λέει Πάρης Κώστας, επειδή τον αδερφό μου του λένε Πάρη, να δούμε ποιος θα κερδίσει στο τέλος. Αυτό θέλει προσοχή. Ωραία. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, δίλητο ταινίες του ενός μέτρου η κάθε μία.
Αυτές μπορούν να μπουν, παιδιά, παντού. Είτε μέσα στο κουτί του υπολογιστή σας, είτε στο γραφείο, σε οτιδήποτε. Έχω βάλει μια πεντάμετρη ταινία πίσω από όλες τις βιβλιοθήκες μου, οι οποίες είναι τρομερή, με τηλεκοντρόλ. Έχεις το τηλεκοντρόλ σου και κάθεσαι και αλλάζεις τα χρώματα. Φοβερές. 7 ευρώ το είχα πάρει μαζί με το κοντρόλ. Αυτές εδώ νομίζω είχαν ένα 40 και ένα 40. Αρκετά ωραίες, με τα καλώδια τους, έτοιμες είναι. Το μόνο που θέλει να το βάλεις στο τροφοδοτικό και να δουλέψουν. Πολύ ωραίες. Πάμε τώρα. Αυτό ξέρω ότι είναι δικό μου από το μέγεθος και μόνο το κατάλαβα. Και συνεχίζουμε όπως είδατε το όνομα του αδερφού μου. Γιατί τις προάλλες τη μάμη μου στέλνετε print screen. Επειδή φάνηκε η διεύθυνσή μου. Παιδιά, δεν είμαι κανένας διάσημος να κρύβομαι οτιδήποτε. Στην Λίμνο μένω και το χωριό μου το λένε Ατσική, παρεμπιπτόντως. Οπότε μη μου στέλνετε πάλι print screen με τη διεύθυνση που φάνηκε στο ένα δευτερόλεπτο. Εάν θέλετε, χρησιμοποιήστε και στέλνετε μου κανένα πακέτο να το ανοίξω και να πω ότι είναι από εσάς. Λοιπόν, επειδή θυμάμαι τις προάλλες, επειδή κατά λάθος, έτσι όπως το γύριζα, φάνηκε η διεύθυνσή μου και μου στέλνανε αρκετά παιδιά print screen με τη διεύθυνση του σπιτιού μου και μου λένε πρόσεχε, δεν μπορώ να σε κάνω τίποτα γιατί είμαι μικρός, αλλά πρόσεχε και αυτά. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν ξέρω. Αν θέλετε και έχετε την καλοσύνη, στείλε κανένα πακέτο. Δεν κρύβομαι από κανέναν. Ατσική Λιμνουμένο, Κώστας Άλιακα με λένε, με έχετε δει και στο Facebook, περισσότερο με έχετε φίλιο. Οπότε δεν είναι και τίποτα το μυστικό, το ξεμνημόνευτο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο. Ναι, προφανώς και δεν είναι. Βλέπετε την τιμή, 7,84. Chains of Satinav. Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ ωραίο. Είναι διαφορετικό παιχνίδι, είναι με κομιξίστικα γραφικά 2D. Click and point, click and go, collector's edition λέει, το συγκεκριμένο θα σας το ανοίξω εδώ. Ναι, θα το ανοίξω εδώ, δεν θα σας φάω τη ζωή, τουλάχιστον για αυτό το παιχνίδι, πραγματικά. Είναι απλό παιχνιδάκι, οπότε ευκαιρία να σας το δείξω και εσάς. Και το επόμενο θα σας αρέσει πολύ, και θα σας αρέσει όταν θα το ανοίξω και μαζί με το άλλο που περιμένω. Λοιπόν, το συγκεκριμένο παιχνίδι, παιδιά, είναι ένα παιχνίδι νομίζω του 2009. Αν δεν κάνω λάθος, Steam Power, το πότε ο κωδικός του θα μπήκε στο Steam. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, έχει πάρα πολύ ωραία ιστορία. Αξίζει να το δοκιμάσετε. Chains of Satinav λέγεται. Τρομερό παιχνίδι. Αλλά ας δω λίγο, μη φαίνεται κανένας κωδικός ξέμπαρκος. Ναι, φαίνεται ένας κωδικός ξέμπαρκος. Χαχα. Εδώ. Και Collector's Edition. Εντάξει, οι Collector's Edition αυτές είναι φτηνές. Γιατί δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Έχει μέσα το παιχνίδι τον κωδικό Quick Start Guide. Προσέξτε, Quick Start Guide είναι περασμένος στο πλαστικό από μέσα στο εξώφυλλο. Δηλαδή, τόσο τσιπικό είναι πια. Λοιπόν, και ο κωδικός μπαίνει και στο Steam. Λοιπόν, θέλω να το παίξω αυτό το παιχνίδι, γι' αυτό το δοκίμασα. Έχω δει πολύ ωραία reviews. Και έχει μέσα κάποιες καρτούλες, οι οποίες έχουν μέσα ήρωες από το παιχνίδι. Οι οποίες είναι σε μια λέξη. Τζερόμπ. Έφερατ. Ναι, τέλος πάντων είναι λίγο περίεργη η γραμματοσειρά και δεν καταλαβαίνω ακριβώς και αν είναι νι ή οτιδήποτε άλλο. Anyway, λοιπόν, έχουμε κάποιους ήρωες μέσα από το παιχνίδι. Αρκετά όμορφο, αρκετά γλυκούλι θα έλεγα. Chains of Satinav, ένα ωραίο game που νομίζω ότι αξίζει να το δοκιμάσετε και να το τσεκάρετε. Είδατε την τιμή, σας είπα. Το πήρα από εξωτερικό γιατί εδώ Ελλάδα νομίζω δεν το βρήκα. Οπότε γι' αυτό το λόγο κυρίως προτίμησα να το πάρω απ' έξω. Και πάμε, αυτό εδώ έρχεται από public όπως βλέπετε, το έβαλα και αυτό μέσα για να το ανοίξω επιτέλους. Ένα παιδί, ένας φίλος εδώ πέρα μου έδωσε μια ιδέα, μου στέλνει, κοίτα να δεις, αυτό έχει 5 ευρώ, πάρ' το, αν σ' αρέσει. Two Words λέγεται το παιχνίδι που έχει μέσα. Μπορώ να πω ότι μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον, είδα reviews και πραγματικά είναι αρκετά καλό. Το πήρα 4,99 όπως βλέπετε εδώ πέρα. Αν φαίνεται καθαρά. Λοιπόν, αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Παίρνω το συγκεκριμένο παιχνίδι, επειδή ήταν Collector's Edition, γιατί ήθελα να το δοκιμάσω. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτή η έκδοση του Words και υπάρχει και η Velvet Edition. Αυτό εδώ δεν είναι η Velvet Edition, είναι όμως Game of the Year Edition. Και τι έκανα. Προχθές, διαπίστωσα ότι η Velvet Edition, η οποία είναι τρομερή, είναι πολύ ωραία η Velvet Edition, υπάρχει 7 ευρώ στην ελληνική αγορά και παρήγγειλε και τη Velvet Edition. Οπότε σήμερα θα σας δείξω την Game of the Year Edition,
το παιδί μου την έστειλε σαν συμβουλή για συλλεκτική. Εκείνη την ώρα βιάστηκα λίγο, το πήρα τσακ μπαμ μπαμ, επειδή μου άρεσε η τιμή, ήταν πολύ φθηνό και με τζάμπα μεταφορικά. 5 ευρώ και ήρθα στο σπίτι με free μεταφορικά. Καλό αυτό. Οπότε το πήρα. Νομίζοντας ότι είναι το Collector's Edition. Όμως η κανονική Collector's Edition είναι η Velvet Edition, παιδιά. Την οποία θα τη δούμε σε λίγο καιρό μόλις έρθει, γιατί νομίζω είναι υπό παραγγελία η συγκεκριμένη τουλάχιστον. Και κάπου έβαλα το μαχαίρι. Μαχαίρι, μαχαιράκι. Ναι, εδώ. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Το παιχνίδι είναι αρκετά όμορφο. Είναι παιχνίδι το οποίο νομίζω είναι του 2011, αν δεν κάνω λάθος. Έχω ακούσει πολύ ωραία σχόλια γι' αυτό. Θα ήθελα να το δοκιμάσω και αυτό εν καιρό. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να βγάζει ζελατίνες. Και πάμε να δούμε, έχει κανένα κωδικό που να φαίνεται. Προς το παρόν, τις καπουλάραμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει. Αυτό εδώ είναι το CD, πολύ ωραίο. Έχει ένα χάρτη μέσα. Wow. Ο οποίος χάρτης είναι πραγματικά. Τώρα βέβαια δεν φαίνεται και ολόκληρος, γιατί wow. Πολύ ωραίο. Γενικά έχω ένα πάθος με τους χάρτες. Από μικρός συλλέγω χάρτες. Και είναι τρομερά ωραίος. Wow. Όπως βλέπετε, τουλάχιστον αν μπορείτε να δείτε, όσο φαίνεται δηλαδή. Wow. Προφανώς αυτοί είναι οι δύο κόσμοι, τα δύο νησιά, φαντάζομαι. Wow. Καλό. Ναι. Πολύ ωραίο. Απ' την πίσω πλευρά έχει κάτι άλλο. Απ' την πίσω πλευρά έχει τον κεντρικό χαρακτήρα, έναν από τους κεντρικούς χαρακτήρες υποθέτω, και τα δύο νησιά σε σμίκρινση. Wow. Γενικά, πολύ ωραίος χάρτης. Πάρα πολύ ωραίος χάρτης. Και σκέφτομαι σιγά σιγά να αρχίσω να κορνιζάρω κάποια από αυτά, να τα τοποθετήσω στο δωμάτιό μου. Για να δούμε αυτό. Α, κωδική είναι πίσω από το βιβλιαράκι, οπότε εντάξει, don't worry. Και πάμε να δούμε, έχει το artbook εδώ πέρα του παιχνιδιού. Το οποίο θέλει κόψιμο και προσοχή προφανώς. Και ένα artbook και manual ταυτόχρονα. Έχει πολύ πράγμα. Γενικά για τα 5 του ευρώ νομίζω είναι υπεραναλυτικό, εντάξει. Σε αρκετές γλώσσες, εντυπωσιακό. Πολύ προσεγμένο. Γενικά βλέπεις πολύ ακριβά παιχνίδια τα οποία βάζεις και τα πληρώνεις και τα πληρώνεις χρυσό και είναι μια σελίδα. Είδατε το προηγούμενο, άσχετα με ήταν φτηνό, το είχαν στο εξώφυλλο. Ενώ αυτό, wow, έκατσαν τυπάδες και έφτιαξαν ένα manual εντυπωσιακό. Τι λες τώρα. Και σε διάφορες γλώσσες και όλες για πολύ κόσμο. Wow. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Μ' άρεσε. Νομίζω ότι τα 5 το ευρώ τα αξίζει και με το παραπάνω. Ο χάρτης είναι εντυπωσιακός. Two Words. Θα δοκιμαστεί, θα παιχτεί και αυτό μέσα στο καλοκαίρι όμως, γιατί τώρα δεν προλαβαίνω. Σας άρεσαν? Εμένα μου άρεσαν πολύ πάντως, πλάκα πλάκα, ήταν αρκετά ωραίο. Λίγο στην αρχή λίγο παραξεντεύτηκα, αλλά νομίζω ότι τον ισοφάρισε τον αδερφό μου και τα καλά σήμερα. Check the now, Κώστας, ελπίζω να σας άρεσε το unboxing. Έρχονται κι άλλα, λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας!